Σε όλους σας. Έβλεπα τώρα τα κόλληβα, το μνημοσύνο σήμερα, άλλες φορές και τα εορταστικά κόλληβα, και θαύμαζα αφενός την ωραιότητα, τη φιλοτεχνία, τη φιλοκαλία, την ευπρέπεια που κρύβουν μέσα τους αυτές οι γυναίκες ή και άντρες πολύ πιθανόν. Έδωσαν από την καρδιά τους εις τα χέρια τους και από τα χέρια τους σε απλούς καρπούς της γης. Το σιτάρι, το ρόδι, η σταφίδα, το σισάμι, τα αμύγδαλα. Βλέπετε, στην ομορφιά η Εκκλησία δίδει μεγάλη σημασία όταν είναι προς δόξα Θεού. Το επαναλαμβάνω, δίδει μεγάλη σημασία η Εκκλησία στην ομορφιά όταν είναι προς δόξα Θεού. Γίνεται δηλαδή η ομορφιά αφορμή να δοξάσουμε το Θεό. Και όπως λέει και ο αρχαίος συγγραφέας, ο Σολομώντας, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Είδετε τον Παπα Μενέλαο προηγουμένως. Μόλις εκκοινώνησε, είχε μία ανέχνια μόνο. Να διαβάσει την οπισθάμπονον ευχή. Και μου έκανε νόημα μες στο ιερό. Και κατάλαβα. Και του λέω του Παπαθωμά, ο Παπαμενέλαος, είμαι δεν είμαι, να διαβάζει την οπισθάμπονον ευχή. Η οπισθάμπονος ευχή είναι αυτή που διαβάζουμε έξω, μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και τι λέει η οπισθάμπονος ευχή? Αγίασον Κύριε, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Όλους αυτούς, λέει, που αγαπούν Κύριε την ομορφιά του οίκου σου, της εκκλησίας σου, είτε είναι ναός, είτε είναι ο διπλανός μου. Και αυτός εκκλησία είναι. Δεν είναι μόνο η ύλη εκκλησία. Πρώτα και κύρια είναι οι άνθρωποι που αγιάζουν την ύλη, και ύστερα η ύλη, το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν μεταμορφωθεί από άρτος και ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού, αγιάζει εκείνον εμάς. Βλέπετε, δίνουμε, παίρνουμε. Δεν δίνεις, δεν παίρνεις. Είναι νόμος. Όσην αγάπη δώσεις, τόση θα πάρεις. Δίδεις στον Θεό και στον συνάνθρωπο σου ομορφιάν, θα εισπράξεις ομορφιάν. Δίδεις όμοι γέννητο κακίαν, κρίσιν κατάκρισιν, θα εισπράξεις κακία. Κρίσιν και κατάκριση. Και αν δεν με κρίνει ο γιατρός, επειδή μπορεί να είναι αφοσιωμένος σε άλλες δουλειές και να μην κατάλαβε ότι τον κρίνω και τον κατακρίνω, ο Θεός βλέπει ότι εγώ μέσα μου τον κρίνω και τον κατακρίνω, και θα επιτρέψει άλλο γιατρόν, άλλον άνθρωπο να με κρίνει και να με κατακρίνει εμένα. Και να παρακαλείτε να συμβεί αυτός ο πνευματικός νόμος, για να ξοφλήσουμε σε αυτήν τη ζωή, να μην χωστούμε στην άλλη. Έβλεπα λοιπόν τα κόλληβα, και πάντοτε πενεύω τα κόλληβα της Ευρύχου, σας το λέω.
και σε άλλες κοινότητες, να μην πω ονόματα, τους είπα να κάνετε με μεγαλύτερο μεράκι τα κόλληβά σας. Τα κόλληβα, τους λέω, είναι προέκταση της ψυχής μας, της αγάπης που έχουμε για τους κεκοιμημένους μας, που έχουμε στους Αγίους μας, όταν είναι κόλληβα γιορτής. Αλλά και αυτή η ομορφιά, σε λίγο, εν τόσο λίγου, σε λίγα λεπτά, θα χαλαστεί. Θα βγείτε έξω και αυτά τα ωραία κόλληβα που δώσετε τόσο χρόνο, που ο Δεσπότης έκαμε τόσο κήρυγμα για αυτά και ό,τι κρύβεται κάτω από αυτά, που θα καταλήξουν, στο στομάχι μας θα καταλήξουν. Και όσα μείνουν, θα καταλήξουν στη γη. Αλλά από τη γη εξήλθω. Στη γη θα καταλήξουν όλοι, όλα και εμείς. Χους και ισχούν απελεύσει. Τι θα μείνει? Θα μείνει η ομορφιά της ψυχής. Αυτή δεν μπορεί να την βλέψει κανείς. Και η ομορφιά της ψυχής, όταν γίνεται, επαναλαμβάνω, προς δόξαν Θεού, οδηγεί σιγά σιγά, όταν συνοδεύεται και από μετάνοια, μετανιώνω για τα πάθη μου και τα λάθη μου, που όλοι έχουμε, όλοι έχουμε, και τα εξομολογούμε και παίρνω άφεση αμαρτιών από το Άγιο Πνεύμα, μου τα σβήνει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, τότε σιγά σιγά οδηγούμε στην αγιότητα. Τόσο μεγάλο πράγμα. Από αυτά τα μικρά, από αυτά τα απλά, ο άνθρωπος φαίνεται στα μικρά, στα απλά, στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό και εμείς να προσέχουμε τα μικρά και τα απλά και τις λεπτομέρειες, που τελικά δεν είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι η ένδειξη τι ποιότητα έχουμε μέσα στην καρδία μας. Απλά η λεπτομέρεια είναι φανέρωση, είναι απόδειξη τι έχω μέσα μου. Ο τρόπος που ένας άνθρωπος χαμογελά, ο τρόπος που ένας άνθρωπος χαιρετά, ο τρόπος που ένας άνθρωπος συγχωρά. Πόσον καιρό θέλω να συγχωρέσω έναν άνθρωπο? Μιαν ώρα, μιαν ημέρα, μιαν εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, 10 χρόνια. Θέλετε να καταλάβετε πόσον παράδεισο θα έχετε και πόση αιώνια χαράν και απόλαυση και δόξαν εις των ουρανών? Κοιτάξτε μέσα σας και μετρήστε πόσο χρόνον θέλετε για να συγχωρέσετε. Και όσο χρόνον θέλετε, τόση θα είναι και η απόλαυση της χάρης και της χαράς του Τριαδικού Θεού. Ό,τι δώσεις θα πάρεις. Τέτοια δικαιοσύνη που έχει ο Χριστός δεν την έχει κανείς. Και μάλιστα το έλεος του, η φιλανθρωπία του δηλαδή, είναι μεγαλύτερη από τη δικαιοσύνη του. Θα δώσει και κάτι παραπάνω. Όλα αυτά σκεφτόμουν τώρα που κάναμε τα μνημόσυνα του αημνήστου προκατόχου μας κυρού Χρυσάνθου, ενός φίλου μου αρχιερέως, που πέρσι μαζί κάμναμε ομιλίες για τον κοινό μας γέροντα τον Άγιον Ιάκωβο τον Ενεβία, τον Τσαλίκη. Πήγε στην Ελλάδα, τον έπιασε η καρδία του πέρσι έτσι μέρες και κοιμήθη. 70 χρονών. Ήταν ο πιο ιεραποστολικός δεσπότης της Ελλάδας, ο σιατής της Παύλος, Άγιος άνθρωπος. Σήμερα είναι το χρονικό του μνημόσυνο. Κάθε χρόνο θα το κάνουμε μαζί με τον μακαριστόν Χρύσαθο Σαριάννη, τον προκάτοχό μας. Και τόσους άλλους που μνημονεύσαμε. Θέλετε να δείτε πόσον παράδεισο θα έχετε, θα έχουμε και τον εαυτό μου μέσα. Δέστε πόσους μνημονεύετε, όχι μόνο τα μνημόσυνα, καθημερινά. Η μνημόνευση δεν είναι δουλειά των παπάδων μόνο. Είναι και δουλειά των λαϊκών. Κάθε προσευχή σας να καταλήγει στη μνημόνευση ονομάτων και κοιμημένων.
Οι κεχυμημένοι μας είναι ζωντανές ψυχές εις των ουρανών. Μόνον τα σώματά τους έχουν πεθάνει. Οι ψυχές τους είναι όλος ζωντανές και αισθάνονται περισσότερο από ό,τι αισθανόντουσαν σε αυτήν τη ζωή. Γιατί είναι απελευθερωμένες από το σώμα. Και περιμένουν από μας τους ζώντες. Ποιος θα με μνημονεύσει, λέει η Μαλάμο. Από όλους αυτούς που ευεργέτησα, που αγάπησα, που εσυχώρεσα στα 70 χρόνια της ύπαρξής μου. Και όποιος το κάνει αυτό και την μνημονεύει, άμα είναι δίκαιος άνθρωπος η Μαλάμο εκεί που είναι, θα ανταποδώσει την προσευχή που της εκάμαμε και θα κάνει δεκαπλάσια πιο δυνατή προσευχή από μας, επειδή είναι, επαναλαμβάνω, απελευθερωμένη από το σώμα, εις το Χριστό. Βλέπετε, ό,τι δίνομαι, παίρνω. Και δεκαπλάσιο, μάλιστα. Άρα δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας να τους μνημονεύουμε, τους κεκοιμημένους μας, επαναλαμβάνω, καθημερινά, είτε αυτούς που αγαπούμε, είτε αυτούς που αισθανόμαστε ότι είχαμε κάτι και δεν συγχωρεθήκαμε στη ζωή. Είχαμε μια υποχρέωση και δεν την ανταποδώσαμε. Δεν προλάβαμε να τους ανταποδώσουμε μια ευχαριστία. Κάντε το τώρα, αφού οι ψυχές είναι ζωντανές. Κοινωνούν και επικοινωνούν. Κοινωνούν με το Άγιο Πνεύμα, επικοινωνούν με εμάς. Δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η συχνότητα του ουρανού. Αλλά πρέπει να την μάθουν. Οι πρωτινοί τα ήξεραν αυτά. Και δεν τους έκαμνε κήρυγμα κανένας δεσπότης. Ούτε ιεροκήρυκας. Πού να βρεθούν. Τρεις δεσποτάδες είχε εκεί προσώτη όλους και όλους. Τα ήξεραν όμως. Από στόμα σε στόμα. Δεν υπήρχαν τότε μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. Ούτε διαδίκτυα, ούτε τηλεοράσεις. Και οι ανθρώποι εμάθαιναν τα ουσιώδη, τα ωραία, τα αναγκαία. Εμάθαιναν και κουτσομπολιά. Αλλά μάθαιναν και τα ωραία. Τώρα είναι μόνο τα πρώτα. Τα δεύτερα σιγά σιγά εγκαταλείπονται. Είναι τόση πληροφόρηση στην εποχή μας που δεν υπάρχει χρόνος για ομορφιά, για ωραιότητα. Τα καημένα τα παιδιά και να την βρουν μπροστά τους την ομορφιά και την ωραιότητα και την καλοσύνη, δεν την αναγνωρίζουν. Ξέρετε τι μου είπε ο γιατρός τώρα, ο Ριρής που είναι δίπλα μου. Τι χαρά Θεού μου λέει. Μου είπε κάτι καλά λόγια για μερικούς από εδώ. Τι χαρά Θεού λέει να άρχισε στο χωριό μας, στην πιο όμορφη κοιλάδα της Κύπρου, της Σογιά, και να βλέπεις όλους αυτούς τους ποταμούς να τρέχουν. Τρέχουν. Γιατί έβρεξε ο Θεός. Εδώσαμε ευχαριστία μέσα στην καρδιά μας. Καρδίαν καθαρά λέει χτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτησον. Ιέ μου λέει δώσ' μου συν καρδία. Την καρδιά μας θέλει ο Θεός. Αλλά είναι μια καρδιά ευχαριστίας. Και ευχαριστία που οδηγεί στη δοξολογία. Και η δοξολογία που οδηγεί στην ευχαριστία. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Δίνεις δόξα, παίρνεις δόξα. Δίνεις ευχαριστία, παίρνεις ευχαριστία. Για να μπου... Η Θεία Λειτουργία πώς λέγεται? Θεία ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίδει την αγιότητά Του. Τη δύναμή Του, την ενέργειά Του, το Πνεύμα Του το Άγιο, το Θεό Πατέρα που μας δίδει τον Υιόν Του και τον τρώμε και τον πίνουμε. Εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Και τι λέγεται όλων αυτών των μυστήριων των μυστηρίων? Θεία ευχαριστία. Για να μπούμε στη Θεία ευχαριστία, τι λένε οι ψάλτες μας? Αρχίζει ο δεξιός, απαντά ο αριστερός. Δοξολογία. Βλέπετε, η δοξολογία οδηγεί στην ευχαριστία. Γι' αυτόν και εμείς με διάφορα μικρά και απλά καθημερινά γεγονότα, ευχάριστα γεγονότα,
να δοξάζουμε Θεόν. Βρέχει, να δοξάζουμε Θεόν. Τρέχουν οι άνυδροι ποταμοί της Κύπρου, να δοξάζουμε Θεόν. Πρασινίζει η ερημική νήσος μας, να δοξάσουμε Θεόν. Λέει και έναν τραγούδι, βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου. Βλέπετε, ο ποιητής το πιάσε. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να γίνουμε πιο ποιητικές ψυχές και να τα μεταφέρουμε όλα αυτά στην προσευχή μας. Να μην είναι μια προσευχή έτσι, να την κάνω για να την κάνω. Υποχρεωτική. Δεν του αρέσει του Θεού αυτό το πράγμα. Του αρέσει η καρδιακή υπόθεση. Και σήμερα το Ευαγγέλιο αυτά τα νοήματα έχει. Είναι το Ευαγγέλιο των 10 λεπρών. Τους θεράπευσε και τους 10. Ο ένας τον ευχαρίστησε. Ο ένας. Και ήταν και Σαμαρίτης. Ερετικός δηλαδή. Δεν ήταν κανονικός Ιουδαίος. Και ο Χριστός έκαμε το παράπονο του. Ας ήταν και Θεός. Και είναι Θεός. Θεάνθρωπος Ιησούς. Ουχή λέει οι 10 εκαθαρίστησαν. Οι 9 πού? Πού είναι οι 9 λέει. Και δεν ήρθε κανένας τους λέει. Παρά μόνον τούτος ο αλλογενής, τούτος ο ξένος. Εμείς θα λέγαμε τούτος ο Πακιστανός, ο Σριλαγκέζος. Ευρέθη να ευχαριστήσει Θεόν. Πού είναι οι άλλοι? Πού είναι οι Σογιάτες? Πού είναι οι Κυπραίοι? Πού είναι οι Έλληνες? Θα ψάχνει ο Χριστός αυτά και θα μας τα ζητήσει. Και τις ώρες που τον ευχαριστήσαμε θα τις θυμηθεί. Έχει αιώνια μνήμη. Γι' αυτόν και λένε οι ψάλτες αιωνία η μνήμη. Είναι η μνήμη του Θεού. Αιώνιος ο Θεός, αιώνια η μνήμη του. Ακόμα και το κομπιούτερ που εμείς φτιάξαμε κατ' εικόνα μας, τι έχει για να λειτουργήσει? Μνήμη. Δεν έχει μνήμη το κομπιούτερ, λειτουργά. Έτσι. Άρα και εμείς πρέπει να βρούμε τις συχνότητες της αιώνιας μνήμης του αιώνιου Θεού. Και οι συχνότητες του αιώνιου Θεού, σας το ξαναείπα, για να μην λέμε μόνο μεγάλα λόγια των θεολόγων και των Αγίων. Να πούμε και των απλών ανθρώπων της Κύπρου. Η μάνα μου, η Μηγιά, όταν την ερώτησα, μανά, πώς επέρασες τη ζωή σου? Έθαψες γιον, ευγήκες πρόσφυγας, ευτόχινες, επαντρεύτηκες άνδραν που ήταν παντρεμένος με άλλη γυναίκα, με 2 παιδιά, τα εμεγάλωσες στα ορφανά του πατέρα μου, έκαμες δικά σου, πάρω λίγο να πεθάνεις στη γέννα τη δική μου. Πώς επέρασες? Εγυροκόμησες τα πεθερικά του πατέρα μου από τον πρώτον του γάμου μέσα στο ίδιο σπίτι. Άκου, άκου. Και το χαμόγελο της λέω και το δόξασε ο Θεός, δεν έλειψε μου το στόμα σου. Και τι μου είπε, νομίζετε, η Μηγιά? Και αυτήν την είχες ασθένη κάποτε και την έκαμε σε χείριση. Μου λέει, γε μου, στα δύσκολα εκυρκελαίου. Έλεγα το Κύριε Ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Και άλλες προσευχές. Πάτερ ημά πολλά, Θεοτό και Παρθένε, Βασιλεύ ουράνιε. Στα ευχάριστα μου λέει, εδοξολώ και ευχαριστούσα. Και λέω, και εγώ είδες, μια ολιγογράμματη γυναίκα του λαού, επειδή έκατσε κοντά σε πρωτινές ζωθιά της στις γυναίκες, έμαθε να ζει. Όχι μόνο τούν τη ζωή, τη δύσκολη και πονεμένη, που θα γίνει σαν τα κόλληβα τα διαλυμένα. Όση ομορφιά και να έχουμε επίγεια, όση υγεία, όση δόξα, σαν τα κόλληβα θα γίνουμε. Και κόλληβο θα γίνουμε στο τέλος. Αλλά αυτό που θα μείνει είναι η καλή καρδιά. Το δόξασε ο Θεός. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Το Κύριε ελέησόν.
Πέρα Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγιε μου Γεώργιε, πρέσβευε υπέρ ημών, ό,τι βγαίνει από την καρδιά. Έτσι, έτσι να περάσουμε τη ζωή μας. Και τότε ο θάνατος δεν θα είναι θάνατος, θα είναι χαρά, θα είναι απόλαυσης αιωνίου ζωής. Αλλά επαναλαμβάνω, να έχουμε ευχαρίστηση και από το Θεό και από τους συνανθρώπους μας. Και να θυμόμαστε ότι η Θεία Λειτουργία είναι Θεία Ευχαριστία. Και η Θεία Λειτουργία στον ουρανών, πώς ζουν, με ρώτησε μια που ήρθε από τη Λεμεσόν 30 χρονών, που έθαψε το παιδί της 10 χρονών. Σας το ξαναείπα. Και το είδε τελευταία. Και του λέει, γέ μου, Αντρέα μου, λέει του, πώς περνάτε πάνω στον ουρανό. Και της λέει, είμαστε καθημερινά και δοξάζομαι όλοι γύρω από τον, και δεν της πέντε Χριστό, για κάποιο λόγο που ξέρω γιατί. Και της λέω, ξέρεις πώς λέγεται η λειτουργία του ουρανού, και λειτουργά ο Χριστός. Λέγεται ουράνια λειτουργία και λέγεται δοξασμός. Αυτό που λέμε θέωσης στη θεολογία. Δοξασμός είναι η ουράνια θεία λειτουργία. Και ο Θεός να μας αξιώσει. Να συμμετέχουμε σε αυτήν την ουράνια λειτουργία. Τον ουράνιο δοξασμών που ποιος λειτουργά. Όχι ο Χρύσαθος. Όχι ο μόρφου νεόφυτος και ο επόμενος μόρφου όποιος και να είναι. Ο Μέγας Αρχιερεύς, όπως γράφει στην εικόνα εδώ στον θρόνο. Ο Κύριος των Κυρίων, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός λειτουργά. Και έχει ανθρώπους που ανοίξαν τα μάτια τους από αυτήν τη ζωή και αυτά που σας είπα τα βλέπουν μέσα στη Θεία Λειτουργία αυτά. Αλλά είναι πιο σημαντικό να τα νιώθουμε. Και αρχίζουμε να τα αισθανόμεθα όταν αγαπήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Και για να αγαπήσεις τη Λειτουργία και να τη ζήσεις, είναι αναγκαίο να μετανιώνεις για τα λάθη σου, τα πάθη σου. Να εξομολογείσαι, να καθαρίζει δηλαδή συνεχώς η καρδία. Να γίνεται καθαρόν κάτωπτρον, το καθαρό γυαλίν που λέγανε οι πρωτινοί. Για να έρχονται οι ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης να λάμπουν σε αυτόν τον καθαρό γυαλί, να φωτίζουν, να αγιάζουν. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε και εσείς για μας. Αλλά παρακαλώ και πάλι την αγάπη σας. Καλλιεργήστε την μετάνοια στην καρδιά σας. Καλλιεργήστε το δόξα σε ο Θεός. Καλλιεργήστε την ευχαριστία. Και κάτι τελευταίο. Έναν παράδειγμα. Όταν ευγήγαμε πρόσφυγες, δεν έφτανε τη μάνα μου ο πόνος της, που ερχόμενος ο αδερφός μου ο Πέτρος 24 χρονών να μας δει στον Πεδουλάν, εσκοτώθηκε όχι ως ήρωας αλλά με αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Επήγαιναν και διάφοροι πατριώτες και τις έλεγαν, οι πραξικοπηματίες φταίνε που βγήκαμε πρόσφυγες. Αυτοί τα κάμαν όλα. Και έκαμναν τη γυναίκα και αγρίευε η ψυχή της. Και ξέρεις, όταν έχεις πένθος και πόνον, τον άρθει ένας να σου πει μια πικρή κουβέντα, σου ανάβει μεγάλη πυρκαγιά και θυμών. Και είδαμε τη μάνα μου ότι δεν ήταν καλά. Μια γυναίκα που πάντα προσεύχεται. Πάει και λέγει του Αγίου Γαμπρού μου, του Ανδρέα, του λέει, γέ μου, δεν είμαι καλά. Έφυγε η χάρις του Θεού που την καρκιά μου. Την καρδιά μου. Πώς το κατάλαβες, μητέρα, είπε της. Εν έχω χάρη μέσα μου. Προσεύχομαι και νιώθω ότι η προσευχή μου εν ακούεται. Ακούεται, ο άνθρωπος του Θεού τη χάρη την αισθάνεται. Μου το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Να με πάρεις να ξομολογηθώ, του λέει, στο Σταυροβούνι, σε εκείνον τον αγιασμένο γέρονταν της Κύπρου, τον πατέραν των πατέρων, τον γέρονταν των γερόντων, τον Αββά Αθανάσιον, που εγιόρταζε εχθές. Ο Θεός να τον πολυχρονίζει. Είναι 90 και πλέον. Πάει προς τα 100 τώρα.
επήγαινε και εξομολογήθηκε και της είπε ο γέροντας, πρόσεχε, της λέει, έκαμες τόσα καλά, εάν καλλιεργήσεις την πίκρα, το παράπονο, το γιατί, και θα φύγει η προσευχή από μέσα σου, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, και θα χάσεις και το μισθό για τους κόπους που έκαμες όλα αυτά τα χρόνια. Τι να λέω, του λέει, όταν έρχεται η πίκρα, το παράπονο, ο θυμός μέσα μου, αμέσως μιλιά να λες, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, εσύ ξέρεις γιατί, Θεέ μου. Έχει το σκοπό του, έχει το λόγο του ο Θεός και το επέτρεψε αυτό. Ακούαμε τη μάνα μου σαν έμπλεκε κουβέρτες. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Ξέρεις εσύ γιατί? Ερωτήσαμε τη μάνα, μα τι λες μόνη σου εκεί? Είναι μόνη μου που είμαι, με την κατσία μου που είμαι και το θυμό μου. Αλλά θα τον αφήσω να με νικήσει. Με τη βοήθεια του Θεού μου να τον νικήσω. Μετά από λίγους μήνες επέστρεψε η προσευχή μέσα στην υγειά και έλαμπε σε όλον το σπίτι. Σε βαθμόν που όταν επήρα φωτογραφία της των Άγιων Ιάκωβων της Εμβοιάς, ξέρετε τι μου είπε? Ότι γίνησες τη ζωή σου να μην περηφανευτείς. Τα μισά τα οφείλεις σε αυτήν τη γυναίκα. Όχι στα πτυχία σου, μου λέει, και στις ομορφιές σου. Σε αυτήν τη γυναίκα τα οφείλεις. Και εγώ ο δικηγόρος τι νομίζεις, δεν τον ερώτησα. Τα άλλα μισά, τα άλλα μισά μου λέει, τα οφείλεις σε μένα. Δηλαδή εγώ τίποτε. Δόξα σοι ο Θεός. Φτάνει να δοξάζομαι και να ευχαριστούμε Θεόν. Και τα υπόλοιπα θα τα προσθέσει όπως ξέρει αυτός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αγγελικέ δυνάμεις επί των ημάσου και οι φιλόσοντες απενεκρώθησαν και Εσκύλευσα στον